Ας αρχίσουμε τη συνέντευξή μας από την οικονομική επικαιρότητα και την κατάθεση του μνημονιασμού του 2014 που έκανε η κυβέρνηση, που αν δεν κάνω λάθος θα ψηφιστεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Πρόκειται χωρίς καμία αμφιβολία για έναν εξαιρετικά αισιόδοξο μνημονιασμό. Προβλέπει για το 2014 ανάπτυξη με ρυθμό 0,6%, άμα σκεφτούμε ότι φέτος είχαμε ύφεση 4%, είναι το πρώτο καλό νέο για την κυβέρνηση. Και μια μικρή έστω μείωση, προβλέπει επίσης ο προϋπολογισμός, μια μικρή έστω μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα επιπλέον μέτρο λιτότητας. Όλα αυτά αμφισβητούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο αμφισβητείται αυτά τα στοιχεία από την κυβέρνηση. Δεν αμφισβητούνται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, με τον πιο πρόσφατο τον ΟΣΑ, ο οποίος στην έκθεσή του για την Ελλάδα προβλέπει συνέχιση ύφεσης. Οι ελληνικοί προϋπολογισμοί δεν χαρακτηρίζονταν ποτέ για αξιοπιστία. Αυτό συνεχίζεται και τώρα. Είναι περισσότερο προϋπολογισμοί επιθυμητών στόχων. Δηλαδή, οι συντάκτες του προϋπολογισμού και η κυβέρνηση θα ήθελαν το 2014 να συμβούν αυτά. Αλλά το τι ακριβώς θα συμβεί θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, και εσωτερικούς και διεθνείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο που υπάρχει ενδεχόμενο το 2014 να είναι χρονιά πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. Άλλωστε, έχουμε τόσα πολλά πεδία να ασκήσουμε κριτική, που αυτά είναι, θα έλεγα, δευτερεύοντα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι καταστροφολογείται. Για την ακρίβεια, η έκφρασή της είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στην καταστροφή και δεν βλέπει κανένα θετικό. Να αναφέρω κάποια θετικά, τα οποία αναφέρει η κυβέρνηση, και είναι ότι θα υπάρξει ένα πρωτογενές πλεώνασμα το 2013 ύψους 812 εκατομμυρίων ευρώ και ότι μάλιστα το 2014 αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα θα φτάσει στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, όπως είπε ο Σαμαράς στη συνέντευξη που έδωσε προημερών στον Πρετεντέρη, δίνει στην κυβέρνηση και στην όποια κυβέρνηση, ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ να είναι, ένα πλεονέκτημα να συζητάει με τους δανειστές. Ναι. Θα έχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα στο τσεπάκι της, όπως λέει ο Σαμαράς. Και λες ότι το αμφισβητεί και ο ΣΑ. Πράγματι και ο ΣΑ το αμφισβητεί. Παρ' όλα αυτά, η Moody's, από ό,τι διάβαζα, αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Τα spread έχουν αποκλιματικωθεί σε σχέση με το 2010. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία που λέει η κυβέρνηση ότι επενδύει ο ΣΥΡΙΖΑ στην καταστροφή. Το επενδύει στην καταστροφή σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την καταστροφή. Γιατί να τη θέλει? Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, θα είναι ευνοϊκότερα τα πράγματα για μια κυβέρνηση αριστεράς, αν τα πάντα είναι καμένη γη, ας πούμε? Ξέρεις, μακάρι να έχουμε και πλεώνασμα πραγματικό, ούτως ώστε να, στα πλαίσια του δικού μας προγράμματος, προβλέπεται ότι αν υπάρχει πλεώνασμα, θα πρέπει αυτό να διατεθεί για επενδύσεις και για κοινωνική πολιτική. Εμείς, αυτό λοιπόν που έχουμε ως γεγονότα, για να μείνουμε συγκεκριμένοι και ψύχρεμοι στα θέματα αυτά, είναι ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από την αρχή χαρακτηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς ως ένα πρόγραμμα παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς λόγω των αποκλήσεων του. Κάθε χρόνο, και ο κύριος Τουρνάρας ειδικά, κάθε χρόνο περίμεναν ανάκαμψη, τέλος της ύφεσης κλπ. Στην πραγματικότητα, έχουμε πάει σε μια ύφεση η οποία αθρηστικά υπερβαίνει ακόμα και την ύφεση της κρίσης του 1929. Άρα, πρώτον, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να επιδιώκουμε την καταστροφολογία. Δεύτερον, οι παρατήρησεις που έχουμε να κάνουμε για την ως τώρα πορεία είναι ότι μάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις υποτιμήσαμε το βάθος της καταστροφής. Αν πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάποια αυτοκριτική, ήταν ότι υπήρξαν τόσες ένδεσες καταστροφές που δεν μπορέσαμε έγκαιρα, πλήρως, να τις εκτιμήσουμε. Και σας επισημαίνω ότι και σε αυτό το θέμα δεν είμαστε μόνοι. Προχθές διάβαζα μια δήλωση του ΣΕΜ, ο οποίος μιλάει για ανήκει στο βλάβιο, δηλαδή η καταστροφή πρέπει να τέτοια διάσταση. Το τρίτο, τα συγκεκριμένα ένα προς ένα στοιχεία τα μελετούμε. Παραδείγματος χάρη, πρωτογενές πλεώνασμα. Βεβαίως. Εάν δεν πληρώσει το κράτος κάποιες υποχρεώσεις του, θα εμφανιστεί πλεώνασμα. Αν τις πλήρωνε τις υποχρεώσεις, δεν θα είχε πλεώνασμα. Εννοείς δηλαδή ότι απλώς δεν έχει κάνει πάυση πλήρωση μόνο το κράτος, γι' αυτό έχει πλεώνασμα. Βέβαια. Δεν είναι πραγματικό δηλαδή. Βέβαια. Και αυτό το παρακολουθούμε πάλι, διότι αν έχουμε μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θέλουμε να ξέρουμε τι πραγματικά θα βρούμε στα ταμεία και ως έσοδα αλλά και ως υποχρεώσεις. Πάρτε το παράδειγμα τώρα με τα φάρμακα που συζητούσαν. Βεβαίως, αν κόψει εντελώς
φαρμακευτική δαπάνη και την περίθαψη, θα εμφανίσει μεγαλύτερο πλεόνασμα. Είναι και λίγο τραγωδία. Άρα, και έρχομαι στο πιο κρίσιμο σημείο, εμείς δεν αποκλείουμε η οικονομία να περάσει από το στάδιο της ύφεσης σε μια ασθενική ανάκαμψη. Αλλά τα ερωτήματα σε αυτή τη... Πρώτον, δεν το έχουμε όμως αυτό ακόμα. Και δεν θα έρθει αυτόματα. Και λέμε λοιπόν, μάλιστα ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος έγραψε ένα ενδιαφέρον έτσι άρθρο με στοιχεία στην Αυγή Προημερών, όπου λέει ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο, για να επιστρέψουμε στις συνθήκες, ας πούμε, προχριστιακές, πάμε μετά το 1925. Σε ποιο... Και λέει και η νέα σε, χρειάζεται μια 20ετία. Μια 20ετία, έτσι. Άρα, όπως είπα, αυτό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα είναι η συνέχιση ενός προγράμματος το οποίο έφερε καταστροφές. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το επόμενο, την επόμενη φάση και το επόμενο έτος. Και από αυτή τη σκοπιά, εμείς αυτό που κάνουμε, αφενός με να αξιολογούμε όλα τα δεδομένα, αφετέρου όμως προειδοποιούμε ότι αν αυτή η πορεία δεν ανακοπεί, τότε μπορεί να φτάσουμε και σε μία αναστρέψιμη καταστροφές για την παρούσα γενιά τουλάχιστον. Να επανέλθουμε λίγο στο μέγα θέμα του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, διεξάγεται παρασκηνιακά μία συζήτηση για το να ελαφρυνθεί το χρέος, το δημόσιο χρέος της χώρας. Υπάρχουν τρία σενάρια, χοντρικά μιλώντας. Το ένα είναι για επιμήκυση του χρόνου από πληρωμές του δανείου. Το δεύτερο είναι για μείωση των επιτοκίων του δανείου. Και το τρίτο είναι κάποιο κούρεμα. Αν γίνει το οποιοδήποτε από αυτά τα τρία πράγματα ή ένα συνδυασμό αυτών των τομείων, η κυβέρνηση θα το θεωρήσει επιτυχία. Η ερώτησή μου είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ποια από τα τρία αυτά σενάρια θεωρεί το καλύτερο ή αν ο ίδιος έχει μια τελείως διαφορετική λογική. Τελείως διαφορετική λογική. Έχει τελείως διαφορετική λογική από αυτά τα σενάρια. Η διαγραφή του συσσωρευμένου χρέους είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να βγουν από την κρίση. Και επιτρέψτε μου το εξηγήσω. Άρα η διαφορά είναι ότι εμείς βλέπουμε ένα σχέδιο εναλλακτικό, μια εναλλακτική στρατηγική, μέρος της οποίας είναι και το πρόβλημα του χρέους. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτον, ο χαρακτήρας του ελληνικού χρέους. Αν το χρέος το ελληνικό είχε, αν τα δάνεια είχαν πάρθει και είχαν γίνει επενδύσεις, ενδεχομένως τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά. Διότι οι επενδύσεις δημιουργούν παραγωγικότητα και επομένως μπορείς να αποπληρώνεις μέρος του χρέους. Εάν δούμε όμως το ελληνικό χρέος πώς συσσωρεύτηκε, θα διαπιστώσουμε ότι είχε δημιουργηθεί ένας αυτοαναπαραγόμενος μηχανισμός, όπου τα νέα δάνεια εξυπηρετούσαν τα παλιά. Είμαι έτοιμος να. Μάλλον έχουμε υπολογίσει και τους αριθμούς. Εάν πάρουμε, ας πούμε, δειγματοληπτικά ένα έτος πριν την κρίση, ας πούμε το 2008, τότε δανειστήκαμε ως χώρα 39 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 39 δισεκατομμύρια αυτά, τα 26 ή τα 25 τα δώσαμε σε παλιά χρεολύσια, 10 και κάτι τα δώσαμε σε τόκους και 2,5 τα δώσαμε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα όλο από το δανεισμό δηλαδή που πήραμε, ούτε ένα ευρώ δεν έγινε επένδυση, δεν έγινε κοινωνικό κράτος, δεν έγινε υποδομή για το μέλλον. Εξυπηρετήθηκε το παλιό χρέος. Ήταν δηλαδή ένα μέσο δανεισμός για να αναπαραχθεί το σύστημα το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα. Με τους βολεμένους, με τις κερδοσκοπικές κομπίνες, με τις υπερτιμολογίες του κράτους, με τις πατάλες, με το πελατειακό σύστημα. Αυτό αναπαραγόταν. Άρα, εξαιτίας του λόγου αυτού, όπως έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ και ορθά, όσο η οικονομία μας είναι στη φάση της ύφεσης ή της μη διατηρήσιμης, όπως λένε, ανάπτυξη, ούτε ένα ευρώ δεν μπορούμε να πληρώνουμε. Ούτε ένα ευρώ. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο, λίγο υπερβολικό, αλλά άμα το σκεφτούμε λογικά, από πού να παραχθεί αυτό το ένα ευρώ. Ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετεί μέρος του χρέους είναι η δημιουργία νέας ανάπτυξης. Αυτό είναι για μας το κύριο. Διότι και να μας διαγράψουν όλο το χρέος, που δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή βεβαίως, και παραμείνουμε χωρίς δυνατότητες αναπτυξιακές κλπ., πάλι θα περιπέσουμε στην ίδια κατάσταση. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε. Εμείς θέλουμε τρία πράγματα. Πρώτον, θέλουμε ένα μορατόριο στις υποχρεώσεις για το χρέος για μία περίοδο, όσο θα χρειαστεί για να βγει η οικονομία από το τούνελ στην οποία έχει μπει. Δεύτερον, θέλουμε διαγραφή ή απομείωση με οποιοδήποτε τρόπο του συσσωρευμένου χρέους και το πιο σημαντικό είναι θέλουμε ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή όποιο και αν συμφωνηθεί να είναι το υπόλοιπο του χρέους, αυτό το υπόλοιπο του χρέους θα πρέπει να εξυπηρετείται με ένα αλγόριθμο που θα συνδέει τη δόση της εξυπηρέτησης με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, ας πούμε έτσι. Αυτό το αντλούμε από την ιστορία
Αυτή ήταν η ρύθμιση που πέτυχε η Γερμανία του 1953. Κυρίως όμως το αντλούμε από την κοινή λογική ότι αν θέλουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ακριβώς κάποιες προϋποθέσεις. Και όλα αυτά μέσα σε ένα σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει τις γενοσιουργικές αιτίες. Μην ξεχνούμε, καμιά φορά εμείς τίνουμε, επειδή τώρα το χρέος βεβαίως είναι υπαρκτό πρόβλημα, η κρίση έχει, όπως είπα στην αρχή, και ενδογενείς αιτίες. Άρα, αν αυτές οι ενδογενείς αιτίες, οι βαθύτερες αιτίες που προκαλούν τα ελλείμματα, τις ανισότητες κλπ. Δεν αντιμετωπιστούν, τότε θα έχουμε ξανά προβλήματα. Ωραία. Μια και αναφέρθηκες στην ανάγκη ανάπτυξης. Διαβάζω σε επίσημα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά πραγματική διαπραγμάτευση αν δεν υπάρχει ρήξη με τα μνημόνια, τις εξαθλίες και τις εκπτώσεις. Ωστόσο, είναι κοινό μυστικό ότι το 2014 η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα τρίτο πακέτο στήριξης, νέα χρηματοδότηση για να καλύψει τα χρηματοδοτικά της κενά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη, πώς θα διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερους όρους από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση είναι φιλική κυβέρνηση, τη θεωρεί η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Φιλική Κυβέρνηση, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής τον αντιμετωπίζει μάλλον εχθρικά, αν θέλετε, τον βλέπει καχύποπτα. Ναι. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν δύο ζητήματα για την ανάπτυξη. Ένα, πώς θα τα πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τι διεθνές περιβάλλον βρίσκεται, πάλι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, που θα βρει και τη συμμαχία. Πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ναι. Και γιατί θα είστε καλύτεροι από ό,τι είναι εδώ. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει ως μία. Δεν θα έχει τη μορφή μια ανταλλαγή δώρων ή φιλοφρονήσεων. Να διευκρινίσω λοιπόν ότι εμείς αυτό. Τι είναι ως πράγμα το ζητάμε την ακύρωση. Εμείς δεν ζητάμε την ακύρωση των μνημονίων ως μία μορφή διατύπωσης και υλοποίησης μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Εμείς ζητάμε την ακύρωση της στρατηγικής. Το λέω αυτό διότι μπορεί να υπάρξει νέο μνημόνιο, αλλά μπορεί και να μην υπάρξει νέο μνημόνιο. Επειδή βλέπουν οι πάντες και οι πιο διορατικοί στην Ευρώπη ότι η κοινωνία είναι σε ένα οριακό σημείο, η ελληνική κοινωνία, και μπορεί να υπάρξει τεράστια έκρηξη ή μπορεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οπωσδήποτε θα κάνει αλλαγές ενάντια στα κατεστημένα συμφέροντα και όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα. Γι' αυτό δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο ελιγμό να εφαρμόζεται η ίδια στρατηγική αλλά με άλλο περιτύλιγμα. Σας επισημαίνω ότι ακόμα και ο Σβόποντα, ο οποίος νομίζω ότι είναι τώρα γραμματέας της σοσιαλιστικής ομάδας, λέει ότι πρέπει να μπει τέλος στην Τρόικα. Άρα το θέμα συζητείται και αυτό. Άρα, επομένως, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Σαμάρη, τον κύριο Μιζόνη, να μιλήσουν για απελευθέρωση από τα μνημόνια, ενώ θα είναι η ίδια στρατηγική. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θέτουμε στην Ευρώπη και το έχουμε θέσει ήδη με το εκλογικό μας πρόγραμμα του Ιουνίου, με την επιστολή του Τσίπρα στον κύριο Παρόζο, είναι ότι εμείς αμφισβητούμε και τη στρατηγική που εφαρμόζεται και τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε και την ανάλυση για την κρίση που έγινε και τον εντοπισμό των αιτιών όπως έγιναν. Άρα μιλάμε για μια επανατοποθέτηση του ελληνικού προβλήματος από την αρχή. Εμείς θέλουμε να έχουμε το πρόγραμμα μας λοιπόν, έχουμε τις ανάγκες μας, τις οποίες αντιπαραθέτουμε στις δικές τους απαιτήσεις. Αυτοί μας ζητούν και με τον προϋπολογισμό φέτος περαιτέρω περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, στις κοινωνικές δημόσιες δαπάνες. Ζητούν περισσότερη φορολογία σε κατεύθυνση που αυξάνει τις αδικίες, ανισότητες κλπ. Εμείς αντίθετα ζητούμε προτεραιότητες να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, που σημαίνει επανασχεδιασμό και των πόρων του ΕΣΠΑ, για να συμβάλλουμε σε αυτό. Ζητούμε άμεση αντιμετώπιση προβλήματος της ρευστότητας της οικονομίας και με συμβατικά μέσα, δηλαδή μέσω του τραπεζικού συστήματος, αλλά και με μη συμβατικά μέσα, εναλλακτικά μέσα πληρωμών, εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης. Τρίτον, ζητάμε λύση άμεση, πρόγραμμα άμεσο για τα χιλιάδες εργοστάσια νεκρά. Μόνο στον κλάδο τροφίμων έχουμε περίπου 1000 εγκαταλειμμένα εργοστάσια, από μικρά συσκευαστήρια ή ελαιοτριβία μέχρι μεγάλα εργοστάσια. Τέταρτο, ζητάμε δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ούτω καθεξής. Άρα, εμείς πάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό. Άρα, η κυβέρνηση, η δική μας, εφόσον θα βγει, θα είμαι στην κυβέρνηση, θα έχει να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Άρα, η αντίθεση είναι προφανής ανάμεσα στις δικές μας ανάγκες και τις δικές τους απαιτήσεις. Η σύγκρουση είναι αναπαύκτη. Η έκβαση της σύγκρουσης θα προκύψει από τη στάση όλων των δυνάμεων.
Εμείς θέλουμε η λύση να δοθεί μέσα στην Ευρώπη. Αλλά εμείς έχουμε μια κόκκινη γραμμή που είναι οι ανάγκες αναπαραγωγής της κοινωνίας. Και από εκεί πέρα, στη βάση αυτή επομένως προχωρούμε. Ναι, ξέρεις, εδώ θα σου έκανε η κάτω στην ερώτηση την εξής. Ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις που λες απαιτούν και κάποιες συμμαχίες. Δηλαδή, διάβασα μάλλον στην Guardian τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε ότι η αριστερά μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι η αριστερά είναι πολύ αδύναμη. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή η δύναμη η αριστερή η οποία διεκδικεί με αξιώσεις μια κυβέρνηση. Συμμαχίες ούτε καν στο Νότο δεν έχεις. Παντού εφαρμόζουν μια άγρια πολιτική λιτότητας χωρίς καμία παρέκκληση. Και ακόμα και τύποι σαν τον Μπερλουσκόνη που είναι δεξιός, πήγε να πει κάποιο άλλο λόγο στην Ιταλία, τον εξέσχισε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πού θα στήσει, ποιες δυνάμεις θα στήσει. Άρα είπατε, συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Με τι αποτελέσματα όμως. Καταστροφικά. Ακριβώς. Άρα εμείς, η αφετηρία μας είναι οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Και η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, mm-hmm. δηλαδή αν μας πούνε εμείς αυτά δεν τα αναγνωρίζουμε, σημαίνει τελειώσαμε τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορεί μια διεθνής ένωση κρατών, λαών κλπ, ό,τι και αν είναι, να στερήσει από ένα λαό το δικαίωμα να ψηφίσει δημοκρατικά, να εκφράσει μια επιθυμία και μια άποψη και αυτή η άποψη να μην τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. Έτσι. Πάμε μετά σε άλλες καταστάσεις. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από αυτό και με ένα πρόσθετο επιχείρημα. Ότι αυτά που ζητάμε, οι δικές μας ανάγκες, δεν προκύπτουν από κάποια ειδική μας ιδιοτροπία, αλλά είναι ανάγκες που αφορούν και όλη την Ευρώπη. Και όλη την Ευρώπη. Και ακριβώς η ενδυνάμει σύμμαχή μας είναι όλες εκείνες οι δυνάμεις, ανεξάρτητα από τη μορφή τη συγκροτημένη που έχουν σήμερα, οι οποίοι υποφέρουν από την πολιτική της λιτότητας, αλλά και όλες αυτές τις δυνάμεις που βλέπουν με δέος το ενδεχόμενο διάλυσης όλου αυτού του οικοδομήματος και επιστροφή σε μια Ευρώπη των εθνικών περιχαρακώσεων, των εθνικών ανταγωνισμών, μια Ευρώπη της δεκαετίας 30. Τώρα, ο βαθμός ορίμασης αυτών των προϋποθέσεων και δυνάμεων βεβαίως είναι ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Η Γερμανία εξακολουθεί να ρίχνει τα ευρωμόνα, ναι, για παράδειγμα. Το αρνούνται ακριβώς οι δυνάμεις οι οποίες είναι κυρίαρχες. Αλλά αυτή η εναλλακτική δυναμική, η οποία θέλει μια Ευρώπη ενιαία, αλλά στη βάση της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας, έχει ερίσματα παντού και επομένως το φάσμα των δυνάμεων στο οποίο απευθύνει τη δική μας στρατηγική είναι και οι λαοί του Νότου, αλλά και οι εργαζόμενοι του Βορρά. Και ακριβώς η μια νίκη στην Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για να υπάρξει μια ευρύτερη μετατόπιση στην κλίμακα της Ευρώπης. Όταν είπα πριν ότι η αντίθεση είναι ανάμεσα στις δικές μας ανάγκες και τις δικές τους απαιτήσεις είναι ορατή και κραυγαλαία και επομένως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, η έκβαση τελικά της σύγκρουσης θα κρυφθεί από τους σχετισμούς δυνάμεων. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα κρυφθεί το βάθος στο οποίο μπορεί να προχωρήσει κανείς, τα επόμενα βήματα τα οποία μπορεί να σχεδιάσει, αλλά αυτός για μας είναι μονόδρομος. Διότι αν φύγουμε από αυτό το πεδίο, τότε πάμε σε μια λογική που λέει διαπραγμάτευση με συνένεση, αλλά επειδή οι δυνάμεις είναι τόσο άνισες μεταξύ τους, αυτό σημαίνει υποταγή. Είναι αυτό που έχουμε ως σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει συχνά για την ανάγκη μιας νέας οικονομικής πολιτικής, προηγουμένως το ονόμασες νέο υπόδειγμα, που θα έχει κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και σε ρωτώ αυτό γιατί αφενός μεν ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει όλα τα εισπρακτικά μέτρα της κυβέρνησης ως φορομπηκτικά, αντιλαϊκά κτλ. Από την άλλη, όταν μιλάτε για φορολόγηση των πλουσίων, θα σας έλεγε κάποιος ποιους πλούσιους. Εδώ οι επιχειρήσεις οι μεγάλες κλείνουν μία πίσω από την άλλη στην Ελλάδα. Η πλούσια έχουν μεταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων τους στο εξωτερικό. Άρα χρήματα πού υπάρχουν για ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα που λέτε. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το ερώτημα είναι τόσο έντονο, δεν είναι τόσο έντονο. Mm-hmm. Πάμε συμπυκνώνει την κρίση που ζούμε. Έχοντας υπόψη μου και αυτά που έχουν λεχθεί κατά καιρός, να δούμε λίγο, να αρχίσω από το εξής. Η κρίση που ζούμε, οι μαξιστές οικονομολόγοι το ονομάζουν κρίση υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου. Τι θα πει αυτό, ότι συσσωρεύτηκε τόσο πολύ κεφάλαιο, το οποίο πια δεν μπορεί να αναπαραχθεί με το ποσοστό κέρδους το οποίο προσδοκά, και άρα το ξεπέρασμα των κρίσεων αυτών γίνεται με καταστροφή υποτίμηση του κεφαλαίου.
Ένας άλλος οικονομολόγος το ονόμασε αυτό δημιουργική καταστροφή. Ο Τάχατης καταστρέφοντας το παλιό κεφάλαιο με διάφορες μορφές του, δημιουργούνται συνθήκες για ένα νέο κύκλο συσσόρευσης. Αυτό βέβαια γίνεται μέσα από καταστροφές που πολλές φορές παίρνει και τη μορφή πολέμων. Δεν είναι τόσο ουδέτερο όσο ακούγεται. Η κρίση λοιπόν που ζούμε τέτοιες μορφές. Δηλαδή καταστρέφεται πλούτος. Δεν δημιουργείται πλούτος. Όσοι είχαν μετοχές έχασαν τα λεφτά τους. Περισσότερο τουλάχιστον. Όσοι είχαν ομόλογα κρατικά έχασαν τα λεφτά τους. Όσοι είχαν τη δουλειά τους έχασαν τη δουλειά τους. Όσοι είχαν παραγωγικό δυναμικό, μάλλον μέρος του παραγωγικού δυναμικού καταστρέφεται. Όταν λέμε κλείνουν επιχειρήσεις κλπ. Άρα ζούμε μια φάση καταστροφών. Όταν λοιπόν σε αυτή τη φάση λέμε πού θα βρούμε τα λεφτά, εγώ το χαρακτήρισα λάθος ερώτημα σε μάκρο επίπεδο. Δηλαδή αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε όταν ελέγχθη, πριν την κρίση. Που και εδώ να αδικούμε λίγο τον Παπανδρέου, το είχε πει με την έννοια υπάρχουν λεφτά, με την έννοια για να δούμε πού πάνε τα λεφτά. Αυτό τότε είχε μια λογική. Γιατί όπως σας είπα πριν, αν πάρουμε ας πούμε ένα έτος τυχαία πριν την κρίση, ας πούμε το 2008 που είπα. Το 2008 είχαμε αύξηση καθαρή του εθνικού εισοδήματος ετήσια γύρω στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε γύρω στα 3 με 4 δις ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, πάμε περίπου στα 20. Δανειστήκαμε και 39, πάμε πού, στα 60. Δηλαδή είχε μία κυβέρνηση το 8, 60 δισεκατομμύρια να διαχειριστεί. Άρα η συζήτηση ήταν πού πάνε αυτά τα λεφτά. Πώς τα χρησιμοποιούμε, μήπως θα μπορούσαμε αλλιώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα με την κρίση λοιπόν που ζούμε, το θέμα είναι πώς θα δημιουργηθεί απασχόληση και πλούτος. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και για να δημιουργήσουμε νέο πλούτο και νέα απασχόληση, πρέπει να αναδιανύμουμε δίκαια και ό,τι έχει απομείνει ή ό,τι υπάρχει από το παρελθόν. Δηλαδή η αναδιανομή είναι προϋπόθεση, όχι για να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Ναι, γιατί κάποιος θα σου λέει, συγγνώμη, θα σε διακόπτω.